Πάει το χέρι. Να ξέρετε, έχει χαλάσει πια. Φαινοτήτηδα. Δεν κουνιούνται τα δάχτυλα. Το καταφέραμε, το χαλάσαμε τέλος. Πού είναι αυτό τώρα? Γιατί δεν τον βλέπω? Εκεί μπροστά είναι εκείνο. Το άσχημα αμάξι είναι το δικό του. Ναι. Έκανα, βάζω φάρμακα, έκανα βελονισμό. Λίγο ξεμπλόκαρε με τον βελονισμό χθες που έκανε και το φυσιοθεραπευτή. Αλλά πάλι είναι η κατάσταση δραματική. Δεν κλείνει το δάχτυλο το μικρό. Πονάει, τσούζει όλη μέρα σαν να καίει. Πάρε, τραυματισμένο άνθρωπο. Πάρε το τεράστιο κουτί. Πετάς έτσι ρε μαλάκα, πλαστικά αυτά ξέρεις πόσο έχουν. Το τεράστιο κουτί. Όπω μαλάκα. Αυτό θα το δείξω πως ήταν όταν το παρήγγειλα. Εγώ νόμιζα θα έρθει κανένα. Κουτί, πιο... μέσα θα έχει κι άλλο κουτάκι, ακόμα πιο μικρό. Στη φωτογραφία δεν ξέρω το άλλο, στη φωτογραφία... Oh, για πέντε τιμόνια υλικά έχει εδώ μέσα, ωραία. Στη φωτογραφία, φίλε, έδειχνε ένα τεράστιο κουτί και λέω, αντάξει, θα έρθει, λέω, θα έχουμε για 5-6 τιμόνια. Και είναι και άδεια, ωραία. Τέλεια. Η ώρα φτιάξω την πόνη του ΜΚ3. Πάλι έτρωγε Κινέζικα. Εδώ τι έφτιαχνε, τι έτρωγε. Μην τα δει μαλάκα τα σκουπίδια. Έτσι, ενώ δεν με αφήνει να καθαρίσει το αμάξι με τη σκιά μου στο γκαράζ. Και με βάζει δουλειά. Δεν μπορώ. Το έβαλα εκεί που δεν πρέπει κάπου. Πού? Είχε παγίδα μέσα. Στο σύφι. Παντρεμένη. Σε δάγκωσε. Παγίδα. Χάρηκε ο Αρσένης. Τον έφερα να τον πάω φίληρο να πάρω κάτι από την κουμπάρα μου. Και είδε τι σοφοδιαδρομέ και άρχισε να πηγαίνει σαν δαιμονισμένο. Κόψε. Θα άμα αρχίσει κάτι μαλακή με τον Τενεκέ εδώ πέρα, θα σε πω. Κόψε. Θα σε πω. Άντε, δεν έχουμε και λάστιχα. Δεν έχουμε και λάστιχα, ακόμα καλύτερα. Άμα στερεύω εγώ το τιμόνι και αυτό πάει ευθεία, τότε να. Ναι, τότε έχουμε. Μόνο τότε. Τα καλά, οκ. Κάτσε, ευτυχώ έχει κίνηση εδώ. Μάγκε. Είπαμε, χάλασε. Ήθελα να σα ρωτήσω κάτι. Θέλω την άποψή σας, επειδή κάναμε αυτό το ανοιγματάκι τώρα, από εδώ και πέρα έχει στροφοδιαδρομές με ανάποδη κλίση, είναι πρόσχε, έχει με 40 σου λέει, γιατί φεύγει κόσμος, εδώ πρόσχε. Ρε τρελέ. Ούτω. Ρε εσύ. Ρε έχει ανάποδη κλίση ο δρόμος, θα φύγουμε. Συγγνώμη, πες μου ότι στα δικαίωγα παίρνεις αυτό το χαρχαλού, πρόσχε, διπλό τέτοιο, έχει σήμα δεξιά, δεν είναι. Και έχει γκρεμό κάτω. Παράκα, μπορούμε να χαλαρώσουμε από στον κόσμο αυτό που θέλω. Θα σε φέρω μια μέρα με το ψήφισμα, θα το οδηγήσει εδώ πέρα. Λέγε. Τι λέγε, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να πηγαίνει σαν το δαιμονισμένο. Μην αλλάζει λωρίδε, μαλάκα. Πήγα να ρωτήσουμε πόσα και να κοιτάξω εκεί πόσα πηγαίνουμε. Άρχισε το λαμπάκι μου πώ πηγαίνουμε. Ωρε φίλε, ρε εσύ. Μην κοιτάτε που γράφει 60. Με αυτό το αμάξι που νομίζω ότι πηγαίνουμε 250. Καταρχά, επειδή είναι ψηλό, στρίβει με 60 και εγώ έχω κολλήσει εδώ πέρα. Ναι, από τα τζι έχω. Αυτό τι είναι τα μπαγκαλούς που κάνανε. Τα είδες. Σαν εγκλού είναι. Σαν εγκλού, ναι. Από τσιμέντο. Και πάνω έχει και ένα πυργίσκο. Εδώ, μια που είμαστε εδώ πάνω, σας πω ένα story τώρα για τα ηλεκτρικά, για τα ηλεκτρονικά του RX8. Τεχνικά προβλήματα, δεν μπορώ να κρατήσω κάτω το κινητό. Ακούστε ένα story τώρα. Όταν είχα το 8, είχα μια εμπειρία με πισοκούνες. Είχα το ISO 1000 και την SLK πιο παλιά. Εντάξει, η SLK δεν ήταν μάθημα. Η SLK μόνο ευθεία πήγαινε. Είχα το S όμως. Εντάξει, ήξερα να οδηγά. Και έπαιρνα το 8. Και για να ανέβω εδώ πάνω, τη στροφοδιαδρομή εδώ που δείτε πώς πηγαίνει, έχει φοβερές στροφές για το φύλληρο. Βέβαια, ο δρόμος είναι πολύ χαλιά. Καλή ώρα. Και ανέβαινα με το 8. Και λέω εντάξει, συνήθως με το 8, επειδή είχα συνηθίσει με το S, έκλεινα τα ηλεκτρονικά με το που έμπαινα. Δηλαδή, παρόλο που πριν πάρω το 8 και το S, έλεγα εγώ θέλω αμάξι με ηλεκτρονικά. Και το S δεν το έπαιρνα γιατί έλεγα θέλω να έχει ηλεκτρονικά. Το S 2000. Ανάποδο το πήγα. Ή όχι. Είχα το S. Ναι, είχα τη Mercedes. Πήρα το S και είχα πάει και το 8. Ναι, κάπως έτσι πήγε. Τέλος πάντων, όταν δεν ξέρω που σου ακούνες και έχεις το μυαλό στο κεφάλι σου, φοβάσαι και έλεγα ότι θέλω να έχει ηλεκτρονικά το αμάξι. Όταν βρέθηκα βέβαια με το S και σιγά δειλά-δειλά έμαθα, εντάξει, μετά πήρα το 8 που είχε φοβερά ηλεκτρονικά, που σέκοβε με το παραμικρό βέβαια, και άρχισα με κνευρίζουνε.
Και είχα φτάσει με τα κλείνω κατευθείαν. Δηλαδή, ενώ έλεγα ποτέ δεν το κάνω εγώ, γιατί να μην έχω ηλεκτρονικά πηγαίνω ήρεμα διαδρομή για να μην. Με εκνευρίζανε, γιατί εδώ μπορεί να κάνω μια τέτοια και σε κόβανε. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ανέβαινα με το χτάρι αυτή τη διαδρομή και επειδή γλιστράει ο δρόμος και είναι χάλια, το αμάξι μάζευα κόλλους. Και ουσιαστικά στροφές μάζευα, πήγαινα με 40-50 γιατί ξέρω εγώ γλιστρούσε και αυτά. Και έλεγα εντάξει, γρήγορα δεν ανεβαίνω. Δηλαδή παίζω περισσότερο, γιατί οι δρόμοι είναι χάλια. Και που λέτε με το, να τελειώνω με το χτάρι, όταν έκλεισα τα. Είχα τα. Με κλειστά ηλεκτρονικά, ζοριζόμουν γιατί έφυγε ο κόλλος και πήγαινε. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν κάνω γρήγορη στροφή διαδρομή. Και ξεχνάω μια μέρα τα ανοιχτά τα ηλεκτρονικά. Και φίλε, απλά έμπαινα, ας πούμε, εδώ ή στην ανηφόρα εκεί, γιατί ανηφόρακα, με φουλ τον γκάζι. Με φουλ ρε. Και το αμάξι. Όχι, με έκοβε και την πεταλούδα. Σε κόβει και την πεταλούδα. Δεν έχει απλά ηλεκτρονικά κόβω με ABS πίσω. Με έκοβε την πεταλούδα και ουσιαστικά σε όλη τη διαδρομή εγώ πήγα με full γκάζι και αυτό κρατούσε γραμμές. Μόλις αυτό νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρει στροφή, ότι έχω πολλά χιλιόμετρα. Ναι, μέχρι και φρένο με έβαζε. Κανονικά πάρει σε φρένο για να μπει. Και μετά συνειδητοποίησα και λέω μαλάκα τι ηλεκτρονικά είναι αυτά. Πατάς τέρμα γκάζι, ακολουθείς μια στροφοδιαδρομή και σε πηγαίνει αυτό στην ανηφόρα έτσι που άμα πάρει φρένο, φρενάρει. Τώρα στην κατηφόρα δεν το πιστεύω να πήγαινα full γκάζι γιατί θα φεύγαμε. Αλλά απίστευτα ηλεκτρονικά. Εκεί κατάλαβα πόσο τέλεια ηλεκτρονικά. Λέω φίλα, άμα το πάρει αυτό ένα πιστηρικά για να φύγει, ή πρέπει να βγάλει τα ηλεκτρονικά, ή πρέπει να απλά έτσι να γυρίσει τη μόνη δεξιά και να φύγει. Δηλαδή, γι' αυτό είπα ότι είναι φοβερό σχόλιο το οχτάρι. Ναι. Από τα καλύτερα, πιο γρήγορα ηλεκτρονικά έχει. Με πίσω κίνηση έτσι. Δες τι σου βρήκα εγώ. Η Ad Sensor από το FC. Θυμάσαι, από το μαύρο που δεν έχει. Τώρα ναι. Έχουμε με δύο πιν. Άσε που βρήκα πως δουλεύει, δηλαδή κατάλαβα τώρα τη συνδεσμολογία του και μπορώ να φτιάξω και τον άλλο, να κολλήσω πάνω ένα καλωδιάκι. Αλλά δεν χρειάζονταν έτσι. Δηλαδή, βοηθάει στο enrichment, κάνει νομίζω. Αν όχι, ναι, κάνει κάποιο enrichment με τον sensor. Τώρα, χωρίς το sensor δεν ξέρω τι διαβάζει, δεν είδα, δεν έχω πάρει πάνω. Έχω μαμά. Αλλά δεν ξέρω. Και enrichment και κόβει advance, άμα διαβάζει the loss off. Οπότε καλό είναι να υπάρχει. Stop, έχεις. Το sensor βάζω κάπου προσεκτικά. Μια πέμψη. Ναι. Θες να πας κάνεις σιρτάρι εδώ μέσα, να θυμόμαστε. Okay. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, το μωρό. The baby. Κάνε τη θέση κάτω γιατί είναι σύφης. Σύφης style, σύφης, το λέμε γκάγκα style. Που έβαλε τη σκαμνάκι. Ναι, πέρασε και την τέτοια εδώ. Ωραίος. Για να δω εδώ. Βγάλω το... Έχω ένα χέρι. Ούτε ένα χέρι, μισό έχω. Αλλά εντάξει. Δεν το βλέπω να βγαίνει. Πώς το βλέπεις. Ναι, άμα το κάνεις έτσι, το φίλε εντάξει, θα βγει, αλλά. Εντάξει. Μεταξύ το είχαμε έξω, δεν ρίξαμε να βάψουμε. Φοβερή! Φοβερή! Δεν πειράζει, το χαρτώσουμε. Θα το βάψουμε πάνω. Και εδώ είναι η κόλληση δικιά σου. Μέσα. Ξέρω ότι έχεις βάλει το χεράκι σου εκεί. Η οποία σαν να έχεις πάσει ξανά, τέλος πάντων. Ασφανή, μην το βλέπω. Σήμερα είσαι άγριο, αγκόρι με τα πέτσινα. Αυτή είναι η κατάσταση του. Κάτσε, έχουμε και... Το βγάλουμε. Το τιμόνι. Όχι, φυσικά. Το πάνω. Ναι, ρε, τι να βγάλουμε τιμόνι τώρα, χαζό, είσαι. Ναι. Να, αλλά κάνουμε τρόμαξη. Α, και σε αυτό το σημείο, πω με τα πέτσινα έτσι, είσαι γεννημένος για... Για καλέ. θα ευκαιρία να... Σαν το Michael Knight είσαι. Ποιος είναι. Πού να ξέρεις, νουμπά. Εγώ ξέρω το Michael Jordan. Έτσι. Τι. Μπορείς να βάλεις από πάνω από πίσω να βαρέσεις. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι... Τέλεια. Μήπως το κάνουμε έτσι περιπολικό στυλ. Πάρω ένα κόκκινο. Και να τραβάς το σκηνάκι. Σε αυτό το σημείο θα βάλω ένα βιντεάκι από προχθές. Που πρώτο χρησιμοποίησα κατά λάθος το cruise control. Δεν το βάλα. Το βάλω σήμερα, γελάσουμε. Πάμε να δούμε το βιντεάκι τι έπαθα με τον Αρσένη. Μαλάκα κλειδώστε τα κοίτα. Παιδιά πάτησα ένα κουμπάκι και άναψε το cruise. Και μετά εδώ λέει set cost. Για να κρατήσω τώρα. Και resume Excel. Cancel. Τώρα είμαι σε cruise. Κάτσε. Set cost. Α, πω. Κράτσε το λίγο στο νερίς. Και ναι, κύριε. Σε 30 χρόνια να μάξει δουλεύει το μαλάκα. Έτσι θα πηγαίνω.
το πρώτο μου αμάξι που είχε κρούς κοντόρ. Βασικά και το FD είχε και το FC, αλλά δεν τα εμπιστευόμουν. Αλλά την Toyota Experience την εμπιστεύομαι. Μαλάκα καμπατώ. Set cost, cancel, πακυρώνει. On off, κάτσε και το cancel τι είναι. Για να το βγάλεις προφανώς. Αυτό είναι το on off. Το σβήσα τώρα, μ' άφησε. Τώρα πηγαίνω, ας πούμε, θα κρατήσω εδώ 120. Set cost. Πρέπει να το πατήσω, να το ανοίξω από εδώ. Ναι, ανοίγει από εδώ και τώρα κάνω set cost. Ωπα! Θα κρατήσει την άλλη φορά, 130, με τυζάκι! Τυζάκι! Και έχεις πέμπτη. Μπορείς, αξελερέσω τι είναι. Έτσι. Τι ανεβάσεις. Α, μάλλον με τον Ισού πατάς και ανεβάσεις. Χωρίς, ναι, για να... Λοιπόν, δείτε, τα πόδια μου είναι εδώ. Κρατάει ο αλάκα. Ωπα, τι χαρούς. Δεν θα καταλαβαίνω πως θα έχουμε αμάξει τα μοντέρνα συστήματα. Εντάξει, μόλις πάτησα φρένο το έχασε. Ναι, όταν πατήσεις φρένο ή πατήσεις κάτι, το χάνει. Λογικό. Ναι. Αλλά τα μοντέρνα βλέπουν και αμάξι μπροστά με τα sensors και αυτά και σταματάνε. Εμένα πάνω στον άλλο πέτα. Το cruise μου φταίει. Νόμιζα ότι είναι σαν το Tesla. Ας πούμε να το έχεις οπλισμένο ουσιαστικά και μετά να βάλεις το set cost. Δηλαδή να βάλω ας πούμε 110 εδώ. Το βάλα, ναι, το κράτησε. Μαλάκα, πω πω φίλε. Το Toyota Experience, το setup, το ρισούμε ξενερέσω το τσιότερ, κάτσε εδώ. Ανεβάζει λίγο πιο πάνω, ιδέες. Τώρα είμαστε 120, θα πατήσω αρισού. Σε παίρνει για τη φορά μετά, ναι. Όχι, σου δίνει 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Ανεβάζει ταχύτητα του cruise, τώρα είμαστε 130. Πατάω μια φορά το ρισού. Και πάει πάλι πίσω. Όχι, θα πάει πιο πολλά. Ανεβάζει 10 χιλιόμετρα το cruise, καταλαβες. Για να μην πατάς γκάζ, ξαναδώσε. Σαν τα μοντέρνα που έχουν εσύ συμπληρωμένη ταχύτητα. Και όλα αυτά με ντίζα, η οποία δουλεύει. Πολιτισμικό σοκ. Έπρεπε να κάνεις ξαδοποιητικό κίνηση. Ναι, θα το βάλω. Κάτω τώρα, κάτω τώρα. Τι είναι αυτό. Ναι, μου δανειά, χαρκιδική. Οχ, πότε πήγε, πότε είναι. Οχ, μαλάκα, τι αγοράζεις. Δηλαδή, κοίτα, καπάκι τουαλέτας, πλέξι. Πού το βάζεις, 10 ευρώ. Για άλλα 10 ευρώ, λογικά θα είναι... Καπάκι τουαλέτας φλέξει το πότε είναι αυτό ρε φίλε, πού είναι η ημερομηνία. Κανένας δονητής. Το 2012, μαλάκα, αυτό είναι... Παλιό αμάξι. Νόμιζα ότι ήταν πιο καινούργιο. Ιστορία είναι αυτό, μην το πετάς, είναι... Ναι, ιστορία του αμαξιού, άρα αγόραζε καπάκια, έκανε εμπορία καπακιών. Εντάξει. Τι εντάξει. Γι' αυτό το φτιάχνουμε. Ναι, μα εντάξει, αυτά εδώ πέρα θα τσεχτούνε. Αυτό εδώ πέρα που έχει κάνει το σκίσιμο. Άμα έχει το κοιτάκι ένα στόκο μέσα λίγο να το. Και το μίζε εδώ στόκο θα γέμιζε και θα κρατούσε μετά. Θα διαλύονταν. Μόλι το πιάνει μια-δύο φορέ, διαλύονταν. Χίλιε φορέ τουλάχιστον να γίνει μαύρο και σε έχει εδώ. Θα βαφεί και αυτό, δεν θα φαίνεται. Έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ θα κάποιο να το αλλάξω. Εδώ έχω παραγγείλει άλλο δέρμα. Γι' αυτό και εδώ. Τουλάχιστον μη φαίνεται. Καλά, άμα βγει και μάπα θα πάω να το αλλάξω. Εντάξει, τον τίσω. Αλλά είμαι να δοκιμάσω το κοιτάκι τώρα. Θα μου πεις Κανιόγλου που πέταξε 30 ευρώ. Για σας, για σας. Πού είναι το κοιτάκι να το κάνουμε unboxing. Φάνε κάνω το unboxing εκεί πέρα, εγώ θα καθαρίσω μία. Δεν το κάνω μόνος, δεν έχω χέρι. Μαλάκα. Ήδη με αυτό κρατάω το τέτοιο και πονάει. Ούτε αυτό μπορείς να κάνεις. Ούτε αυτό δεν μπορώ να κάνω. Θα το φέρω εδώ. Φέρ το. Και αυτό το καημένο δεν το έχεις δείξει καθόλου αγάπη. Πρέπει να φέρω... Το ντουλαπάκι να φέρω και να το δείξει λίγο αγάπη. Δεν είναι ευσύ, γιατί να το δώσω αγάπη. Ωραίος ρε, ωραίος. Εδώ πέρα έχουμε ένα κουτάκι για τεστ ούρων. Α, ναι, είναι όντως. Έχει και μετράει mixing box. Εδώ έχουμε χάρτια για τεστ προστάτη. Κόπρον. Κόπρον, πώς τα λένε. Κόπρος είναι το γουρούνι, άσχετε. Εδώ έχουμε... Αυτό είναι το γυαλιστικό από πάνω. Δεν είναι υπέρ σετ. Αυτό είναι η μαύρη μπογιά. Δεν είναι έτσι άσπρη, τέτοια είναι. Μην λες τέτοιες κουβέντες, μας κόβεις τα λεφτά. Από ναρκωτικά. Αυτό είναι μαύρο. Έτσι είναι η. Από την Παπαρούνα το. Ο Παπαρουνόσπορος, ναι. Ναι. Ματ φίνις. Α, βάζεις άλλο από εδώ και άλλο από εκεί ένα λόγο τι θέλεις. Τι θα βάλουμε εμείς. Ναι. Εδώ πέρα έχουμε ένα σφινάκι. Α, οκ, άλλο. Αλκοόλ. Καθαρό. Αυτά. Σφουγγαράκια.
Ένα σκληρό, ένα μαλακό. Okay. Δηλαδή όλα αυτά. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα μας κάνει και για άλλο τιμόνι. Να μπορούμε να κάνουμε το ίδιο γιάζι που είναι λίγο. Ναι. Εκείνο είναι σε καλή κατάσταση, απλά έχει κάνει. Έτσι εδώ έχει το χρώμα. Α, για τα αυτιά να καθαρίσουμε. Ωραία, το χρειαζόμαστε. Και εκείνο εκεί τι είναι, για να τα κάνει mix. Αυτό είναι για να κάνει mix, έχει είναι στα γονεί. Είναι τεστ τέτοιου, τεστ, το βάζει στη μύτη και κάνει τεστ για τον ιό. Μην το βάλει όμω. Έλα να το βάλω. Ωραία, αυτό εκεί πάνω. Μπροστά θέλει. Και ποια άλλα γατία. Λοιπόν. Από Βουλγαρία ήρθε, αλλά έχει ελληνικά τέτοια. Και το πήρα από ελληνικό site. Έχει πολλά χιόμετρα. Άρα από Βουλγαρία, ναι, σου τα μάξιν. Λοιπόν, βήμα πρώτο. Πετάμε τις οδηγίες και κάνουμε το κεφαλιό μας. Σωστός. Okay. Πάμε. Μήπως καθαρίσουμε το αλκοόλ που λέει. Ας το κάνουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό. Τέτοιο, και μετά το αλκοόλ. Μην αφήνει γλίτσα αυτό, όχι, καθαριστικό είναι. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω, παιδιά, είναι. Τι ψάχνεις, πανί. Τη γνώμη σας, κάναμε τώρα το πρώτο βίντεο. Τι έκανες. Το πρώτο βίντεο με υπότιτλους. Αυτό το βίντεο με υπότιτλους έφερε, ξέρω, 5-6.000 views στο βίντεο το ίδιο από Αμερική και από Καναδά. Βέβαια, αυτό που είδα στα στατιστικά είναι ότι δεν μπήκανε, είδανε 2 λεπτά και βγήκανε. Γιατί οι υπότιτλοι, όπως και να το κάνουμε τώρα, δεν είναι κάτι που πολύ λίγοι είδανε παραπάνω από 2 λεπτά. Αμερικάνοι. Γιατί μπήκανε μέσα, έδωσαν την εισαγωγή που ήταν φοβερή εκεί με μουσικές και αυτά, αλλά με το που αρχίσαμε το από κάτω υπότιτλους. Με το που είδανε τη φάτσα σου, φύγανε. Και αυτό βέβαια, ναι. Ποιο φάτσα μπαίνει στο βίντεο πρώτη εκεί. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Ο ανθυγινός. Θα πάω να δω ποιο σημείο φύγανε αυτοί οι Αμερικάνοι και το είδα. Κανένα σκούπι. Η ανάσα του τη ενόχληση. Αυτό είναι, ναι. Με τον γκίμπαλ που, είναι, που τραβάει λάθος. Όντως. Τέλος πάντων δεν είδανε παραπάνω. Και αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι βοηθάνε οι υπότιτλοι για κάποια άτομα που βλέπουν ήδη. Έχουμε κάποιους με ξενόγλωσσες που βλέπουν το κανάλι. Ακόμα και από Κίνα έχω άτομα που με στέλνανε. Αλλά είναι ελάχιστοι, είναι ξέρω 50 άτομα όλοι και όλοι. Σε αυτούς βοηθάνε οι υπότιτλοι. Αλλά η δουλειά που γίνεται για τους υπότιτλους είναι πάρα πολύ χρονοβόρα. Τα αποτελέσματά της. Πήγα να το κάνω 2 βίντεο, μου φύγει ο κόλος. Και σκέφτομαι μήπως να κάνω απλά ένα επεισόδιο. Θα βάλω υπότιτλους στα βίντεο σιγά σιγά, απλά για όσους θέλουν να έχουν υπότιτλους αγγλικούς. Αλλά πιο σημαντικό μήπως είναι και πιο άμεσο και καλύτερα είναι να βάλω, να κάνουμε ένα επεισόδιο το μήνα ή 2 επεισόδια το μήνα, τα πατήματα ας πούμε, αυτά που κάνουμε, τις κόντρες και αυτά, τις δοκιμές, να είναι αγγλόφωνα, δηλαδή να πω τα παιδιά, ξέρετε, σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε αγγλικά και θα πέφτει γέλιο και από τα αγγλικά μας. Αλλά θα μπορούν να το δουν και κατευθείαν να ανοίξουμε λίγο και προς τα έξω, να μπουν και κανένα Αμερικανάκι εδώ μέσα να δει το κανάλι. Πείτε για την ιδέα αυτήν. Τώρα δεν ξέρω πόσοι από εσάς δεν έχετε ιδέα από αγγλικά και δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε. Θα βάζουμε ελληνικό υπότιτλο. Να πάτε να μάθετε. Είναι ένα κίνητρο ωραίο. Ένα κίνητρο. Να πάτε να μάθετε αγγλικά. Θα βάζουμε ελληνικό υπότιτλο όντως σε εκείνα τα βίντεο, αν γίνονται έτσι ένα το μήνα. Πείτε από κάτω τη γνώμη σας γι' αυτό. Θα βοηθήσει το κανάλι όχι για να χεστούμε στο τάλιρο, αλλά να μπει λίγο νέο αίμα. Γιατί έχουμε φτάσει, βλέπω ότι σιγά σιγά σταματάει. Όσοι ασχολούνται με αμάξι και αυτά, το βλέπουν το κανάλι. Ελάχιστοι είναι στην Ελλάδα που δεν το παρακολουθούν ή δεν είναι subscribed. Αυτό. Να μπει λίγο φρέσκο αίμα, να μπει κανένα Αμερικανάκι να τους δουλέψουμε για τα αμάξια που έχουμε εδώ πέρα. Να τους μάθουμε να βάφουν με σπρέι μηχανοστάσια από εδώ. Αυτά τα βασικά, γιατί αυτοί είναι πολύ φλόρικοι. Πάνε και δίνουν λεφτά, βλέπω 10.000 και τα κάνουν όλα στην εντέλεια. Φλωράκια. Τέλος πάντων. Καλά. Αυτά. Πείτε μου τη γνώμη σας, γι' αυτό γράψτε από κάτω και εδώ συνεχίζουμε να καθαρίζουμε. Με το μοναδικό Αρσένη. Καλλιτέχνης. Ρε φίλε, δεν χρειάζεται να το φάει, το έκανες καινούριο έτσι κι αλλιώς. Μόλις έρθει το FD τις επόμενες ημέρες. Ένα γενικό μέσα, γιατί έχει κονιστεί τώρα. Θυμάσαι που είχαμε βάλει τα φάρμακα και το αμάξι είναι τώρα κάθεται στον ήλιο και δεν έχει και φάρμακα πάνω στο ταμπλό. Θα το διαλύσει. Πρέπει να το φρεσκάρουμε, να το βάλουμε μέσα γαλάκτωμα για να ενυδατωθεί και μετά από μερικές μέρες να βάλουμε το επαναφορά πλαστικών. Πλάκα κάναμε πριν, διαβάζουμε τις οδηγίες. Γιατί δεν έχουμε ιδέα τι. Πάρτε το πανάκι καθαρισμού κόκκινο. Έχει κόκκινο πανάκι. Ο Θεός θα το κάνει κόκκινο. Πανάκι είναι αυτό. Εγώ το λέω μοβ. Τι πανάκι, αυτό είναι. Αυτό είναι για όχα. Κανονικά. Και καθαρίστε σχολαστικά όλη την επιφάνεια. Αυτό καταστρέφει το επιφανειακό στρώμα της παλιάς βαφίας. Μην τρίβετε πολύ σκληρά, απλώς σκουπίστε. Αφού διέχετε με δασμό με κόκκινο πανάκι, πάρτε το γκρι πανάκι και επαναλαμβάνετε. Είναι το πιο λεπτό τώρα μετά. Φορέστε γάντια.
τρία φορές τη γαλλιά. Παίρνουμε μια πετσέτα που δώσαμε 30 ευρώ και δεν την έχουν μέσα. Δεν έχει πετσέτα. Όχι. Και βάζουμε το σφινάκι. Αυτό εδώ έκανε 30 ευρώ προσφορά από 40 που είχε. Στη φωτογραφία που είχα δει ήταν τεράστιο το κουτί και λέω εντάξει θα φέρει πολύ υλικό μέσα και τελικά μου στείλανε ένα σκατουλάκι εδώ στον το χέρι μου. Ήταν καλό marketing. Τέλος πάντων. Έχει και γυμνά κοιτάκια χωρίς το κουτί που έρχονται, ξέρω εγώ, που κάνουν 15 ευρώ στο YouTube και 10 ευρώ και 12 ευρώ. Αλλά εμείς θέλαμε κουτί. Εμείς θέλαμε το κυριλέ. Επειδή θα τρίψει τώρα και μήπως γεμίσει κόνη να φέρω κάτι από κάτω. Σιγά θα βάλουμε καμία λεκτική. Είναι και αυτό γιατί. Με πεντακάθαρο τα μάξι που το βλέπετε. Τι ωραία που το δουλεύει. How well you work it. Αρχίσαμε να κάνουμε δοκιμές για τα αγγλικά. How well do you work it? Very, very duper, super duper, very, super duper. Very well. Super duper, νομίζω κάνω ότι υπάρχει. Το super, ναι. Έπρεπε ένα ρωσικό κανάλι. Αχ, όντως, δείτε πώς γιατί θα μπω έτσι, τρώει την... This is becoming mad. Έτσι. Τις γραφές από κάτω κάτσεις και αυτές λίγο, μην τις διαλύσουμε εντελώς. Ναι, κάτω, δεν θα τις κάνω καν. Όχι, κάτσεις λίγο, δεν θα κάτσεις πάνω το χρώμα. Λίγο κάτσεις. Duper duper. Πρόσεχε μου χαλάς το πλαστικό εδώ. Θα βάψεις και αυτό. Όχι. Θα αυτό στο ρέσιο να το κάνουμε. Ναι. Άλλο... Πλαστικό, εντάξει. Λάστιχο είναι αυτό. We are trying our best here. Μπορώ να μιλάω και ρωσικά. We are trying our best here. Πιο καλά την κάνουν οι ρωσικοί προφορά παρά ναι. Αγγλική, ελληνική. Τουλάχιστον... Και δεν γινόμαστε ρεζίγλοι. Και δεν γινόμαστε, θα λένε είναι Ρώσοι αυτοί. Πολλά ρωσικά κανάλια τα οποία είχαν views στη Ρωσία για διάφορα θέματα. Έχει ένα από στο Τσέρνομπιλ που βγαίνει και κάνει κάποια τέτοια. Α, ωραία, θα πει ποτέ. Εδώ βγαίνει η παλιά μπογιά. Ναι, και θα μείνει για πάντα εκεί. Πολλά ρωσικά κανάλια παρατήρησα ότι τώρα τελευταία, επειδή κάναν τα βίντεο που ήταν να κάνουν στη Ρωσία και βίντεο που έχουν ένα χρόνο πριν, άρχισαν να κάνουν voice over στα βίντεο τους. Δηλαδή, ξαναβγάζουν στο κανάλι μέσα μια υποκατηγορία που είναι τα English version, ξέρω εγώ. Και κάνουν voice over από πάνω. Και αυτό είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Μήπως μπορέσω να. Που είναι πιο εύκολο για κάποιον να. Δηλαδή, να βρεθεί μια ομάδα από εσάς, ξέρω εγώ, 3-4 άτομα, να κάνετε. Να οργανωθούμε λίγο και να κάνετε voice over τα βίντεο. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει μια φωνή, ξέρω εγώ, ένα τρακατέλ και αυτά. Και ό,τι λέμε εμείς στα ελληνικά, να το κάνετε ηχογράφηση από πάνω στα αγγλικά. Θα ρίχνω το volume του. Original video και θα βάζουμε πάνω το δικό σας το σπικάζ. Θα έχει γέλιο πιστεύω. Απλά χρειάζεται να ξέρεις καλά αγγλικά και να έχει και μια τυπική προφόρα. Γιατί σνιφάρεις. Τόση ώρα σνιφάρεις. Τον τρελό. Γράψτε από κάτω στα σχόλια ιδέες πώς έκανες και με το ψηλό το τέτοιο. Μετά από αυτό έχει και αυτό. Ναι ρε, πιο ψηλό είναι αυτό. Πάρτε τον γκρι και επαναλάβετε. Καλά, ρε μαλάκα, δεν σου το πάω, τι πρέπει. Τώρα το έκανε και μου σου για να βγει. Όχι, στέλνωσε. Έτσι. Τσούζι. Κάνε από κάτω που είναι στεγνό, ρε, και άσε το πάνω στεγνό κι άλλο. Αυτό είναι ακόμα πιο light. Για να βγάλει την κάθε λεπτομέρεια. Τι ώρα ξεκινήσαμε, έχει κάνα 7 λεπτό. Να δούμε και πόση ώρα παίρνει. Σε καλαρούς ρυθμούς, χαβαλέ. Έχει αναπτήρα. Όχι, τι θέλετε, να κόψεις τις ραφές. Να κάψουμε λίγο τις ραφές. Τα βρω. We are going on in very light conditions. Yeah. Καλαρά. Έχει μετάφραση το καλαρά. A.K.A. Σμπούτσα. Πάει καλαρά να πούμε τώρα. Έκανα τις υπότιλες στο άλλο και κάποια στιγμή είχα μόνο ρότορ αφόλασε και έλεγα only rotary, only rotor. Χωριάρσα το Ελλάδα. Θα πέσει πολύ γυαλιά που είναι Αμερικανά και βλέπουν το κανάλι. Έστω με σπικάζ από πάνω. Γιατί θα μπαίνουν στα ίδια σχόλια. Α, όχι, στο σπικάζ πρέπει να αλλάξουμε βίντεο, να ξανασκώσουμε τα βίντεο όλα. Α, τέλεια. Πρέπει να το μελετήσουμε λίγο αυτό. Γράψτε από κάτω ιδέες, γράψτε την άποψή σας. Να αφήσω μόνο υπότιτλους, να κάνω με σπικάζ, να βρεθεί μια ομάδα και να κάνει σπικάζ από πάνω και να πέφτει γέλιο και έτσι. Θα διαβάσουμε τα σχόλια και. Να κάνουμε ένα-δύο βίντεο. Θα κάνουμε ό,τι θέλουμε μετά. Ένα-δύο βίντεο το μήνα που να είναι full αγγλικά. Και να βάζουμε ελληνικό σπότ για όποιον δεν ξέρει ελληνικά. Τι φάση. Να κλείσει το κανάλι και να μην ξαναβγεί βίντεο. Αυτό πείτε, που το πάτε, να το σβήσω τώρα. Βάλαμε όλο με το καθάρισε, μην το κουμπίσει τώρα. Θέλει 5 λεπτά να στεγνώσει. Don't touch it. Και αυτό είναι για μιξάρι. Μαξί, μίξ εδώ έχει γραμμούλες, ούτε γράφει πόσο. Mix box.
Σαν την Jaguar Mixbox. In the beat. Οπότε δεν το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Είναι για να μιξάρεις το γυαλιστερό, το βερνίκι. Θα το έχουμε και να βάζουμε τα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι απλό χρώμα δέρματος το οποίο έχω ίδιο. Κούνησε το λίγο μπας και θέλει. Έχω τέτοιο πολύ εντάξει. Είναι βασικά αυτό που έβαφα τα. Το θυμάσαι. Όχι. Αυτό που έβαφα τα πλαστικά μέσα. Το τζέλ που είχα εγώ, το ίδιο πράγμα ήταν. Αυτό είναι σε υγρή μορφή. Μήπως να βάζα και το τζέλ. Καλύτερα θα γινόταν. Κάτι πιο εύκολο αυτό είναι. Ας δοκιμάζουμε αυτό λέω. Καλά. Είναι. Και μετά έχει εδώ τα δύο. Βερνίκια να το πω έτσι. Το ένα είναι το gloss και το ένα είναι το matte. Και μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιο θέλεις. Το matte είναι πιο δύσκολο λέει, να το βάλεις. Κάνει κάτι σημάδια. Θέλει πολύ καλό κούνημα και αυτό. Και μπορείς να μιξάρεις. Να βάλεις μισό-μισό για να μην βγει τόσο gloss, να βγει πιο matte. Σου αμήνω να βάλουμε το full gloss. Είναι γυαλιστερό. Και θερμοπίστολο. Εντάξει το. Δείτε τι όμορφο που είναι το πιλωτήριο. Μ' αρέσει. Εντάξει δεν είναι σούπρα. Αλλά μ' αρέσει σούπρα με καπατέστα, αλλά μ' αρέσει ας πούμε. Αν το φροντίσουμε λίγο, μπήκε το ντουλαπάκι εδώ, αλλάξουμε και έχει τα πλαστικά που σπασμένα και το τιμόνι ας πούμε και. Είναι πολύ ωραίο. Καλά τα καθίσματα είναι φίλε επικά. Επικά. Και πολύ βρώμικα. Μια σκούπα τα έχουμε βάλει. Δες εδώ μέσα τι έχει. Τι είναι αυτό. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Και το καντανά θέλει γυάλισμα, αλλά θα το αλλάξουμε το τσανακούρ, δεν χρειάζεται γυάλισμα αυτό. Αυτοί θα αλλάξουν ενώ βγει σπασμένη. Εδώ είναι σπασμένος. Θα γίνει κούκλα. Άντε, πυροβόλα. Τελείωσε αυτό. Με το μαύρο. Φέρτε αυτό. Σουγκαράκι. Σουγκαράκι. Αλλά γάμα, είμαστε οργανωμένοι. Εδώ είναι το σουγκαράκι. Το ροζ δεν είναι. Ένα δεν είχε. Όχι, δύο. Δύο είχε. Είχε. Εντάξει, θα το βρούμε μετά, κάνω αυτό τέλος πάντων. Κανόνες θα κάνεις όλα. Καλύτερα έτσι, θα σπάρει περισσότερο. Αλλά. Ό,τι σε το βασικά λέει. Σιγά με στάσεις το χρώμα. Ναι. Οκ. Okay. Ναι. Είναι λίγο μπλε μου φαίνεται. Όχι, όχι, έτσι γίνεται. Όταν στεγνώνει γίνεται μαύρο. Και αυτό που έχω εγώ έτσι μπλε φαίνεται. Και μετά γίνεται μαύρο. Με το τζέλ που είχα το κάνουμε πολύ καλύτερα. Γιατί είναι τζέλ και δεν γλιστράει. Ναι. Καλά και αυτό πυκτό είναι, αλλά. Έχω δύο μπουκαλάκια τέτοιο σε υγρή μορφή. Είχα παραγγείλει για να δοκιμάσω σχέση με το τζέλ. Αν είναι καλύτερα. Και αυτοί πρέπει να βάλανε ίσα ίσα για να κάνεις ένα τιμόνι, σου λέει. Αλλά 30 ευρώ δίνεις. Ναι, τέλεια. Ούτε τα άλλα θα φτάσουν. Εντάξει, μπορείς να κάνεις μία το μάτι, μία το τέτοιο που να βγάζεις δύο τιμόνια. Αλλά τέτοιο έχω, ας πούμε. Σου λέω, μπορώ να βάλω το τζέλ κάπου εδώ το έχω. Και να γίνει οκ. Okay. Δεν έχουμε και το γύρω-γύρω. Αλλά έχει το ίδιο κοιτάξι σας, λέω, χωρίς το τη συσκευασία, τη printed και αυτά που κάνει 18-17 ευρώ, ξέρω εγώ, στο eBay. Καθαρά από China. Αυτό βέβαια μου ήρθε σε δύο μέρες φίλο από Βουλγαρία. Και με πήρε και Έλληνα τηλέφωνο. Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. Sound right, boy. Τίποτα, να δούμε, θα σου πω. Θέλει λέει να ρουφήξει νερά τώρα. Να δούμε πώς ρουφάει νερά αυτή η μαλακία. Υποθέτω ότι βγάζω κανόνες να τα ρουφήξω να πάμε. Ότι κλείστηνα. Όχι, κάτω, κάτω εδώ. Κι εγώ αυτήν έβαθα. Όχι, εκεί. Κι εγώ ένα άλλη φορά αυτό θα κάνω. Οκ. Βγάλαμε τον κάτω. Το... Γιατί χαίρεσαι. Εκεί θα κάτσει. Κόπησες. Κόπησες. Κάνε δουλειά. Κάνε, το έχω ξαναδοκιμάσει. Και χωρίς να βγάλω τη σκούπα. Α, μπράβο, εντάξει, την έκανες. Είναι η πρώτη φορά που ο Θέμης βοηθάει. Μάγκες. Δεν βοηθάω, παίζω, μην παίρνω. Παίζει, εδώ που βγάζει τα τέτοια να τα βάψω αργότερα. Και είναι και δυνατό στο χέρι εκεί η τόχη. Ας φέρω ένα βαδάκι, στο σακούλα τα πετάς ρε φίλε. Στο πάτωμα τα πετάω, όχι στο πάτωμα, τι είμαστε εδώ, αγούρι. Ναι, αυτό το λέω. Σου φέρνω. Ωραίος. Αλλά όλο, κάθε μικρή λεπτομέρεια βγάλε που έχει κάτι κομματάκια που βλέπω. Όχι μισές δουλειές. Ανοίγεσαι, πολύ ανοίγεσαι. Σιγά. Κυρεύμα, θα γίνει ατμός. Δυνατός παίξει ο Τσινός. Είναι, με πιάνει καμιά φορά. Μαξίμου, όλο αυτό τώρα εδώ απαφή και το τζάμι πίσω μπει, θα αλλάξει όλος ο κόλλος. Αυτό όμως βγαίνει. Αυτό. Ναι, βγαίνει, αλλά πώς βγαίνει ρε φίλε, τώρα μπορεί να έχει από μέσα βίδες, πιασίματα, ξέρω εγώ. Πάρε το κοπίδι ρε, θα το κόψω. Δεν θέλω, βγαίνει. Μπράβο. Ε? Ωραία, τι έκανε το τασάκι να αφημίζει. Ναι.
δασάκι το οποίο δεν ξέρω γιατί να είναι. Πρέπει να δούμε γιατί έχει μπλοκάρει μέσα. Κάτι το έχει μπλοκάρει μέσα. Για να δω, πάρ' το. Ποιο δασάκι. Αυτό. Αυτό πατάς στο δασάκι. Δασάκι. Ναι, αλλά κάτι έχει μπλοκάρει. Τι έχει μπλοκάρει μέσα και δεν βγαίνει. Ξέρεις τι έχει μπλοκάρει. Τι. Δεν ξέρω, γι' αυτό σου λέω. Να βάλουμε κάτι από μέσα να πατήσει κάτω. Φίλε, έγινε δουλίτσα, ακόμα δεν τελειώσαμε. Με γαλάκτωμα και... Το τιμόνι, μάγκες. Ακόμα δεν έχει μπει το γυαλιστικό, είναι μόνο το χρώμα. Περιμένουμε να στεγνώσει εντελώς. Κοιτάξτε, από αυτό που ήτανε, είναι κλάσεις ανώτερο. Ο εργάτης εδώ κάνει και θόρυβο. Το ρίπτει να τρίψουμε αυτό. Με τι είναι, πώς το σίδερο. Όχι, έχει μείνει πέστη. Θα ρίξω ένα ελαφρύ τρίψιμο γυαλόχαρτο. Πολύ με νερού 1500 ίσως να γίνει λίγο τέτοιο και μετά θα πω. Αστάρωμα Κώστας Κρέι. Αυτό εδώ πρόσεξε το γιατί είναι ξύλο, άμα παρά μου σκεφτεί. Είναι ξύλο ντυμένο με θα μαλακώσει το ξύλο να γίνει... Yeah. Οπότε προς παρόν λέω να μην το ρίξεις τέτοιο. Ή να το κάνεις να ρουφήξεις. Όχι. Okay. Τώρα αυτό όχι. Ούτε σκούπα, άμα το κάνεις σκούπα απλή, ρουφήξεις. Ναι. Yeah. Όπως είναι τώρα. Είναι το δώρο, να βλέπω πας. Ρε μαλάκα, να βλέπω. Να βλέπει ο κόσμος, εσένα τι να σε κάνω. Ναι, να φτάνω όμως κιόλας. Δύο μέτρα παλικάρι, θα φτάνει. Ζάπα το ύψο καλέ. Ο περίεργα ρίξε φάρμακο εδώ, ας πούμε, μαύρο και εδώ. Εδώ. Ναι. Όχι από αυτό, άλλο είναι για ύφασμα. Άλλο είναι για ύφασμα. Το υφαστικό μου. Οκ. Ήταν εδώ διαφορά. Φέιστρε. Εδώ δεν διαφέρα. Το έκανες και το έκανες. Μαξί, αυτή η κράκα κούκα θόρυβη είναι λίγο... Λες και σπάει, εγώ φοβάμαι. Ναι, λες και σπάει και εγώ φοβάμαι το σειρά. Λέω, τι σπάει ο άλλος πίσω. Μια δουλειά το πάμε να κάνει, τα σπασόλα. Πρέπει να σπάσουμε. Για να σου φτιάξω το κόκαλο, είπε ο γιατρός, στο σπάσω πρώτα και μετά. Βέβαια, πολύ στραβά. Α, προβοστά σου, στραβά. Τρία λεπτά εκεί έβαλες τα φαρμακάκια, όχι στο... και έγινε παιδιά να δείτε. Ακόμα δεν έβαλε γαλάκτο με αυτό. Καθαριστικό για το πανί. Για να βρω. Μπορείς να ρουφήξεις. Κάνε ένα κομματάκι, εκεί που είναι πολύ μαύρο. Αυτό. Ναι. Μπράβο, ρε. Πρέπει να έρθω από εδώ και να τραβώ καλά. Έτσι με το φάρμακο μέσα από το άσπρο. Πες μου τώρα ότι θα το ρουφήξεις και θα... Το
Άρα η σκούπα έκανε δουλειά, φίλε. Ε. Ένα ακροφύσιο θέλουμε κατάλληλα. Ναι, θέλουμε ένα ακροφύσιο. Έχει κάτι άλλα διάφανα που πετάνε, βγάζουν την πέντη μπύλα καθώ την τραβά. Αλλά φίλε, και σε ένα βιολογικό αυτό θα σε κάνανε. Ε, αυτό κάνω. Έλα, κάτσε τώρα για να πει και μετά. Εκεί πάνω. Έχει μείνει λίγο. Την κάμερα το βλέπω καλύτερα. Ο φίλε έγινε καινούριο και εγώ έλεγα πώς θα γίνουν αυτές εδώ καθαρές. Οι πόρτες. Τα καθίσματα μαλάκα. Αρρώστησα τώρα. Θα γίνουν καινούριο. Τα προσκέφαλα ειδικά. Πω και ένα προσκέφαλο που θα κάνουν στη μέση. Πριν και μετά. Αλλά σε εκείνα θα πάρουμε βούρτσα κανονικά. Τώρα... Έχω βούρτσα σπίτι μεγάλη. Εκείνες είσαι με μαλακές, δεν είναι σκληρές. Μαλακές θέλει. Με μαλακές, έχω μαλακές. Σαν το πινέλο σου. Ναι. Ο άλλος πάει το μαγαζί όπως. Και... Το κάτω τι θα παίξει τώρα, τι πιστεύεις ότι θα γίνει. Τι χρώμα θα βγει από κάτω. Ναι, κάπως έτσι. Τώρα εδώ θα βγάλει μετά εδώ μέσα, θα βγει τι νερό. Σωστά. Θα μας πιάσει μια... Κάνε και στο κάτω ένα κομμάτι, ας πούμε κάνε εδώ, κάνε τη γωνία. Περίμενε. Το δεσέλι να θερμοποιήσω και γίνεται... Ναι, το βλέπω. Έλα, με το χέρι βγαίνει μετά, ρε. Ναι, βγαίνει. Τόσο ώρα γιατί παιδευόσουν εσύ. Τώρα βγαίνει με το χέρι, μέχρι τότε δεν έβγαινε. Όχι, τα άλλα τώρα κομμάτια το βλέπω. Τα κρυώσει. Ναι. Τα άλλα ήταν ξεράρα, δεν μπορούσαν. Αυτό δεν είναι ξερό. Αυτή είναι η διαφορά. Κατάλαβα. Μαλάκα καινούργια, τελώς. Αυτά είναι η προστατική. Ποια είναι η προστατική. Αυτές οι γωνίες εδώ. Τα άλλα είναι ένα άλλο το υλικό που κάνουν τα ψυγεία τις σκάρες. Αυτό. Με αυτό το υλικό είναι το υλικό που κάνουν τα ψυγεία τις σκάρες. Έρχεται, λιώνει πάλι και πέφτει, γίνεται πλαστικό. Α. Εδώ έχουμε την προστατική. Εντάξει. Βρωμιά είναι αυτό. Αυτό. Το ίδιο έχεις τα ψυγεία τις σκάρες μέσα. Κατάλαβα. Αλλάζει χρώμα μαλάκα η ζώνη. Ε. Αλλάζει χρώμα, φίλε. Το πάνω δεν το έχεις κάνει. Όχι. Κάτσε έναν άνθρωπο και θα το δείξει. Ξηνός είναι εδώ, χαμός μας έκανε. Για δείξε αυτό που έκανες και δεν έκανες. Δίπλα. Μάγκες, εντάξει, μισό να κλείσει το φλάσι. Εντάξει, τώρα δεν φαίνεται. Φαίνεται. Εδώ, αυτή είναι καφέ, καφετίζει. Έχει την μπίχλα και η άλλη είναι καινούρια, δες. Φαίνεται. Μία είναι μπλε και η άλλη είναι καφέ. Ναι. Έλα, ευθεία. Εντάξει, ωραίος. Γαλάκτωμα. Ναι. Ρίξε εκεί στο σπάσιμο να μαλακώσει για να μην σπάσει κι άλλο, γιατί το είναι σκληρό τώρα. Αυτό μαλακώνει τα... και τα πλαστικά και τη δερματίνη αυτή στα δερματίνη που είναι. Εδώ δεν βάζουμε επαναφορά πλαστικών γιατί είναι γκρι και γιατί είναι... Δεν ξέρω, το βλέπω για ευαίσθητο σε σχέση με... Μαλάκα!
Δεν ξέρω αν μείνει ή το ρουφίξει. Λίγο να το ρουφίξει. Αλλά προς το παρόν, αλλά κάνω. Πριν πήραμε φώτο, για πριν και μετά. Δεν το πιστεύω. Θα τραβήξω το βίντεο, θα κρατήσω. Και τα καπάκια αυτά τα βάλουμε, τα έχω. Τώρα που βρήκαμε την παρτιζόκολα, τη μαύρη που δεν φέρει με τίποτα, θα βάλουμε δύο τσουλιά εκεί, δύο κουκουτσάκια από την παρτιζόκολα τη μαύρη και τελείωσε. Και ένα παιδί είπε αυτό να αλλάξουμε, όντως έχω τα καφέ, αλλά προς το παρόν εντάξει, όταν βγάλουμε την πόρτα για να βάλουμε μόνο από μέσα. Αν σπάσουν, λέω αυτά τα πλαστικά, δεν βρούμε πουθενά. Προσεκτικά, η καρδιά μου πηγαίνει. Εδώ θέλει restoration. Το λες τι γίνει. Αυτό θέλει. Δεν είναι βρωμιά, βρωμιά είναι. Δεν είναι βρωμιά, απλά είναι άλλο πλαστικό από αυτό. Ναι, το ξέρω. Εδώ θέλει restoration πλαστικού. Εδώ θέλει το μαύρο. Ναι. Γιατί η ξεραθή έχει καεί. Και από τη θερμοκρασία τον αραγό που βγάζει. Εκείνη το ταβαντούρι. Τι γίνεται. Είναι ξεραμένο. Φίλε, το ρουφάει κατευθείαν. Φαίνεται που το περνάς και κάνει μια ασπρίζει. Και εδώ άρχισε να ανοίγει. Παιδιά, αυτό το πάρω ένα κάλυμα. Να μην το έχω στο μυαλό μου, θα το κάψει ο ήλιος και τελείωσε. Θα είναι και μαύρο χρώμα το κάλυμα για να πηγαίνει με το τιμόνι και τα υπόλοιπα. Σε μεδάκι έχει τρύπες, περνάει το φως. Πάμε. Αυτό είναι το γυαλιστικό, έρχομαι από εκεί. Να το κρατά. Θα φύγουμε ρε μαλάκα τώρα. Αυτές τις φουσκάλες λέει δεν πρέπει να τις αφήσεις. Γιατί να το κάνω έτσι. Γιατί μην το τρίβεις όμως πολύ γιατί δεν φύγει το χρώμα λέω κάτι. Ναι, τέλος πάντων, φουσκάλες να τις αφήσεις κάνουν μένουν άσπρες. Λέει. Άρα αυτό πρέπει να κάτσει σαν βερνίκι. Ναι. Φυσικά. Εδώ ας πούμε θα αφήσει σημάδι που έγινε άσπρο. Αυτό ή να το απλώνεις καλά ή να το πατήσεις. Να το κάνεις έτσι που στο μέσο σου. Αλλά αφήνει άσπρο τώρα. Και έχεις αφήσει ένα άσπρο σημαδάκι. Σκουπίδι είναι. Το θέμα είναι να καλύψει αυτό και να μην βγαίνει στο χέρι μου μετά. Σε σχέση με πώς ήταν βέβαια. Αντί για. Απλά να στεγνώσει καλά και να μην φεύγει το χέρι μου όταν οδηγάω. Και να έχει καλή αίσθηση, μην έχει καμιά κολλάει ή κάνει. Αυτές οι άσπρες γραμμές είναι. Ναι, ναι, θα πάρω και τρεις φορές. Μένουν οι γράμμες. Κάνε. Ε! Δεν ξέρω. Εκεί καθαριστικό έχεις ρίξει. Ναι. Και το φυσάς τώρα το γαλακό. Λάζει πολύ πιο έτσι. Λάζει πολύ πιο έτσι.
Καλά, στεγνώνει ρε μαλάκα. Ναι. Δεν θα στεγνώσει. Θέλει. Γίνεται στεγνώσει, αλλά δεν στεγνώσει μόνο και είναι πράγμα. Καταλάβε. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να το ρουφήξει σωστά. Γίνεται εκεί. Απ' την αριστερή. Ψάχνει. Βαράω αυτό για να σας πάρει. Έβαλε τα κόλπα τώρα. Το χτυπάει, γυρίζει πίσω και φτάνει. Ξαναβάρω. Το παιχνίδι είναι αλλού. Γενικά το γκέι, το θέμα είναι αλλού. Πουλάω FC να πάρω τέτοιο. Και είναι πιο οικονομικό, φίλε. Δίνεις μια φορά 3,5 εκατοστάρικα και... Τι κάνεις. Δεν μπορώ να το πιάσω. Με το αριστερό, ρε. Νιώθεις και τη δόνηση, ε. Ναι. Και το βάρος, ας πούμε.